Λοιπόν, άρα εμείς πάμε τώρα να συνεχίσουμε με σχολεία, πάμε, με πάμε. Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα. Ναι, αλλά θα δούμε τώρα. Βρήκε ο Παύλος Σαρόγλου ένα δημοτικό σχολείο, στο ναι. οποίο οι μαθητές δεν χρειάζεται να φέρουν μόνο την τσάντα τους και μάσκες. Αλλά... πρέπει να φέρουν και μια κουβερτούλα. Κουβέρτα γιατί θα κοιμηθούν, δεν θα πάνε Έλα, για μάθημα. Παύλο. Τι γίνεται, Παύλο? Καλημέρα. Βρισκόμαστε στην Χαλάστρα, έξω από το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Επιστρέφουν οι μαθητές στα Θρανία. Σε λίγη ώρα περιμένουμε να τους δούμε κιόλας να καταφθάνουν εδώ πέρα στο σχολείο. Με νέες συνήθειες λόγω και της πανδημίας. Πέρα βέβαια από αυτά τα οποία θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα παιδιά, να έχουν το κολατσιό τους, να έχουν μαζί τους το νερό. Νερό, να έχουν τα ίδια ατομικής προστασίας που θα είναι δύο μάσκες τουλάχιστον και μια θήκη για να μπορούν να τις αποθηκεύουν. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχουν μαζί τους, πέρα και από τα αντισηπτικά και όλα αυτά, θα πρέπει να έχουν και μια κουβέρτα, όπως ενημέρωσε κουβέρτα, και η γιατί? Διεύθυνση του σχολείου, τους γονείς, διότι οι τάξεις θα αερίζονται. Θα πρέπει να ανοίγουν ανατακτά χρονικά διαστήματα τα παράθυρα είτε οι πόρτες. Εκεί και θα πρέπει θέρμανση, να έχουν και μια κουβερτούλα βέβαια, μαζί τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι συνέχεια ανοιχτά τα παράθυρα. Αν δεις το σχεδιασμό, λέει ανά την ώρα 1/4 ή άλλο στο διάλειμμα δηλαδή μετά και ανά 20 λεπτά θα ανοίγει για 5 λεπτά το παράθυρο. Και εν πάση θα θερμανθούν οι αίθουσες για ακριβώς. να μην κρυώνουν τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να είναι ανά 20 λεπτά θα ανοίγουν το σχολείο. Δηλαδή ανατακτά χρονικά διαστήματα. Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε και σε μια περιοχή εκτός Θεσσαλονίκης, άλλες οι θερμοκρασίες που επικρατούν μέσα στο κέντρο της πόλης. Και άλλες οι θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή που βρισκόμαστε εδώ δυτικά, δηλαδή στην Χαλάστρα. Και ο καιρός ούτως ή άλλως δεν είναι και ο ιδανικός, διότι και βρέχει κιόλας αυτή τη στιγμή και οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, οπότε προνόησαν ούτως ώστε οι μαθητές να είναι καλυμμένοι. Παύλο, μείνε μαζί μας λίγο για να το θέσουμε αυτό. Είναι κάτι που ούτως ή άλλως γίνεται και στο εξωτερικό, τώρα. Έτσι. Εντάξει, ρε παιδί μου, ό,τι κακό γίνεται έξω να το φέρουμε δεν εδώ. Δεν μας φαίνεται και πολύ φυσιολογικό. Πάντα κανένα καλό, γιατί δεν φέρνουμε. Λες, από ό,τι λένε και στην ανακοίνωση που έχει βγάλει το σχολείο, τις κουβέρτες θα τις έχουν τα παιδιά μαζί τους, θα τις έχουν μέσα σε μία σακουλίτσα και κάθε παρασκευή και την κουβέρτα θα επιστρέφονται στο σπίτι. Δεν φέρνουν και ένα sleeping bag να μπαίνουν μέσα. Ή ένα κρεβάτι, ξέρω εγώ κάτι.